Η γαλλική εφημερίδα Le Monde συμπεριέλαβε τα μετέωρα στους 20 καλύτερους προορισμούς για το 2023. Ναι. Αυτό είναι το αφιέρωμα με την ξεχωριστή φωτογραφία από τα μαγευτικά μετέωρα και βεβαίως στο ρεπορτάζ παρουσιάζεται αναλυτικά και η μοναδικότητα της περιοχής αλλά και η σπουδαία ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που κρύβουν τα μετέωρα. Ο Αντώνης ο Φράγκος, ο καλός συνάδελφος και φίλος, έχει πάει στην περιοχή και σχημάτισε και το σχήμα της καρδιάς, ότι συμφωνεί πάρα πολύ με αυτή τη σύνδεση. Πραγματικά ένας τόπος μαγευτικός, εξαιρετικός και όσοι έχουμε πάει το έχουμε απολαύσει και θέλουμε να ξαναπάμε. Λοιπόν, προτείνω να πάμε στην περιοχή και να συναντήσουμε την κυρία Κική Κουτσογιάννη, είναι Ταμείας Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμπάκα στα Μετέωρα και η Διευθύντρια του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκα. Βέβαια, και η και κυρία Βέφα Αρσένη, Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμπάκα στα Μετέωρα. Την καλησπέρα μας και στις δύο, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι ξεκινάμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά από έναν υπέροχο τόπο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή με ζωντανή σύνδεση με Μετέωρα. Κυρία Κουτσογιάννη, να ξεκινήσω με εσάς. Ακόμα ένα διθυραμβικό δημοσίευμα για την περιοχή σας. Και βέβαια, πρέπει να ως αυτό το σημείο, πίσω από αυτά τα δημοσιεύματα κρύβονται και δραστήριοι άνθρωποι, εθελοντές, αυτοδιοίκηση. Ακριβώς, ακριβώς. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Μετεώρων, οι πολίτες της πόλης. Όλοι μας συμβάλλουμε για να φανεί ο τόπος μας. Είναι ένας πανέμορφος τόπος, τα μετέωρα είναι φανταστικά, οποιαδήποτε εποχή και να έρθετε. Χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε με ένα δημοσίευμα το οποίο προκύπτει μέσα από τα σπλάχνα μιας κορυφαίας γαλλικής εφημερίδας της Le Monde και αποδέκτες βέβαια εκατομμύρια Γάλλοι. Ξέρουμε τι σημαίνει όχι μόνο για τα μετέωρα, κύριε Αρσένη, σωστά, αλλά για όλη την Ελλάδα γενικότερα. Για όλη την Ελλάδα αλλά και για όλο τον κόσμο, γιατί είναι μια μεγάλη εφημερίδα, έγκυρη. Γι' αυτό αυτό που παρουσίασε προχθές το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας. Φαντάζομαι ότι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, κυρία Κουτσογιάννη, όλα αυτά τα χρόνια έχει μια πολύ σημαντική παρουσία και με φόντο έτσι και τις γιορτές που πέρασαν αλλά και το ερχόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζει πολύ όμορφες εκδηλώσεις για όλους εκείνους οι οποίοι θα επιλέξουν να βρεθούν στα Μετέωρα. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμπάκα στα Μετέωρα είναι ένας σύλλογος ετών εδώ. Τον ξεκινήσανε καλαμπακιώτες. Εμείς βέβαια τον συνεχίζουμε. Ο κορονοϊός λίγο μας έχει κόψει τη φόρα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε συγκεντρώσεις, να δράσουμε. Αλλά τώρα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για την πόλη μας. Πάντα όμως σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τα μετέωρα. Και τους ανθρώπους που είναι πάνω εκεί και στις μονές. Κυρία Αρσένη, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε μία ζωντανή σύνδεση και βρίσκεστε, αν δεν κάνω λάθος, στον περιβάλλοντα χώρο εκεί στην Παλιά Παναγία, σε μία εκκλησία του. Στην Παλιά Παναγία είναι ένας λαός από τον 14ο αιώνα. Είναι ο μοναδικός στα Βαλκάνια που έχει τον άμβονα στη μέση. Είναι ένας πέτρινος άμβονας και είναι χτισμένος πάνω στην Παλιά Καλαμπάκα και πάνω σε ερείπια αρχαίου ελληνικού ναού. Και φαντάζομαι προσελκύει και χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο έρχονται, ακόμη και τώρα και το χειμώνα, πάρα πολλοί επισκέπτες. Και πριν λίγο, πριν κλείσει ο ναός, ήταν γεμάτος εδώ από κόσμο. Έρχεται, τον επισκέπτεται όλη η ανθρωπότητα. Κυρία Κουτσογιάννη, πού πρέπει να εστιάσει ένας τουριστικός προορισμός με συγκεκριμένα θεματικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να έχουμε και τα απαραίτητα και τα επιθυμητά αποτελέσματα στο κομμάτι της προσέλκυσης τουριστών? Δηλαδή, τι κάνουν τα μετέωρα και πώς πρέπει να κινηθούν και άλλοι προορισμοί, όπως για παράδειγμα η Κρήτη? Όχι ότι δεν ξέρουν εδώ οι ντόπιοι, αλλά είναι πολύ όμορφο να ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία. Ακριβώς. Ένας επισκέπτης, οι επισκέπτες μάλλον που έρχονται στα μετέωρα, έρχονται για τα μοναστήρια. Λειτουργούν 6 μονές και ποιο είναι το ιδιαίτερο εδώ? Ναι. Ότι εδώ στα μετέωρα είναι και γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια. Είναι 6 που λειτουργούν με δυναμικό ανθρώπων που είναι στις μονές. Βέβαια, εκτός από τα μοναστήρια
που θα επισκεπτούν, μπορούμε και μέσα στην πόλη. Η πόλη της Καλαμπάκας διαθέτει μουσείο φυσικής ιστορίας και μανιταριών, διαθέτει μουσείο ελληνικής παιδείας, διαθέτει τη βιβλιοθήκη της πόλης, τη βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, έχουμε το μουσείο ψηφιακής προβολής της ιστορίας και πολιτισμού, έχουμε και το μουσείο των γεωλογικών σχηματισμών μετεώρων στο Καστράκι. Το Καστράκι είναι ένα πανέμορφο χωριό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Καλαμπάκα και εκεί διαμορφώσανε το σχολείο σε μουσείο γεωλογικών σχηματισμών μετεώρων. Βασικά θα σας πω το εξής, ότι τα μετέωρα έχουν μονοπάτια, τα οποία ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν τα ξέρουμε. Εδώ όμως στην πόλη υπάρχει η ορειβατική λέσχη, οι οποίοι ξέρουν μονοπάτια, βοηθούν τον κόσμο, οργανώνουν πεζοπορίες στα μονοπάτια των μετεώρων, τα οποία δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ομορφιά έχουν. Δεν περιγράφεται η ομορφιά τους. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να έρθει ο κόσμος εδώ, να μπει και να κυκλοφορήσει στα μονοπάτια και να γνωρίσει τα μοναστήρια μέσα από αυτά τα μονοπάτια. Κύριε Αρσένη, το μήνυμά σας εδώ προς τους κριτικούς και όχι μόνο, ποιο είναι? Είναι να έρθουν στα μετέωρα. Όσοι δεν έχουν έρθει, να έρθουν. Γιατί ο κόσμος που έρχεται, ξανάρχεται και ξανάρχεται πολλές φορές. Υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες που έρχονται πολλά χρόνια χωρίς να βαριούνται να βλέπουν αυτά τα υπέροχα στολίδια που έχει η πόλη μας. Γιατί όπως περιγράφει και η Λεμόν, τα περιγράφει σαν να είναι νησιά που αιωρούνται. Αυτό ακριβώς θέλουμε κι εμείς, να έρθει κι άλλος κόσμος στην Καλαμπάκα, γιατί εκτός από τα μετέωρα έχει και τον ιστορικό ναό, όπως είπαμε, στον οποίο βρισκόμαστε το προαύριο σήμερα, αλλά και άλλα χιλιάδες πράγματα που μπορεί να κάνει, ορειβασία, πεζοπορία, αναρρίχηση, όλα αυτά τα προσφέρει η Καλαμπάκα μας. Κυρία Κουτσογιάννη, το δικό σας μήνυμα εδώ στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, οι Κρητικοί να επισκεφτούν την Καλαμπάκα. Έχουμε πολλούς φίλους στην Κρήτη. Ξέρουν τι είναι η Καλαμπάκα. Λοιπόν, να έρθουνε και θα είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι θελήσουμε. Λοιπόν, τι να πούμε την καλησπέρα μας. Αν μπορεί να γυρίσει, να γυρίσει και λίγο η κάμερα να δούμε εκεί το ναό της Παλιάς Παναγιάς, το γνωστό. Λοιπόν, εξαιρετικό μνημείο βέβαια. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι πίσω που στηρίζουν αυτή την υποδομή, αυτό το μνημείο και πάνω απ' όλα το σέβονται και πάνω απ' όλα το σέβεστε. Ακριβώς. Την καλησπέρα μας.